μπορούμε να διαπραγματευτούμε που φτάνουν οι αντοχές μας. Στην απόφαση του τι θα τους πούμε, σε μια πρώτη συνάντηση και σε μια δεύτερη συνάντηση πλέον με τους Τροϊκανούς, όπου βεβαίως θα διαπραγματεύεται ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπαδήμος, να είναι παρόντες και οι πολιτικοί αρχηγοί, ακριβώς για να καταλάβουν οι πιστωτές μας, οι δανειστές μας, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουν ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο και όχι τρεις διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις. Θα πρέπει επίσης να συρρυκνωθεί το σημερινό κυβερνητικό σχήμα. Είναι σαφές ότι με 50 νοματέους αυτό το πράγμα δεν μπορεί να τραβήξει. Είναι μια πολυπληθέστατη κυβέρνηση, αδικαιολόγητα μεγάλη. Το γεγονός ότι συστήθηκε υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραμείνει ως έχει, αφού εμφανέστατα υπάρχουν προβλήματα στον 1,5 και σχεδόν 2 μήνες λειτουργίας της. Άρα πρέπει να συρρυκνωθεί, να έχει 10-12 υπουργούς το πολύ και η δική μας άποψη είναι να συμμετέχουν σε αυτήν ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης οι αρχηγοί των δύο κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση. Τρίτο θέμα είναι οι εκλογές. Νομίζω ότι είναι πασίδηλο ότι ο αρχικός στόχος για τη 19η Φεβρουαρίου δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί. Αυτό δεν χρειάζεται έτσι, πολιτική εκτίμηση, είναι θέμα ημερολογίου πλέον, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Αλλά και περισσότερο από αυτό, δεν είναι νοητό να μιλάμε για εκλογές όσο και ο καθένας από εμάς να τις ήθελε. Για εκλογές αυτή εδώ τη στιγμή, όταν πάρα πολύ απλά δεν έχει ολοκληρωθεί το PSI, δεν έχει, και έχετε μάθει τα τελευταία γεγονότα, έχουν σταματήσει οι διαπραγματεύσεις ότι υπάρχουν προβλήματα ως προς το ύψος του επιτοκίου, υπάρχουν εμφανέστατα διαφορές μεταξύ των δανειστών μας. Όταν δεν έχει υπογραφεί η Δανειακή Σύμβαση, θα ήταν εντελώς παράλογο συνεπώς να προχωρήσουμε σε αυτή τη φάση σε εκλογές, όπου με άλλα λόγια θα έπρεπε να αναλυθούν βαρύτατες υποχρεώσεις από αυτή εδώ την κυβέρνηση, έστω και με το σημερινό της σχήμα, και να πάμε στη συνέχεια σε εκλογές, οι οποίες είναι προφανές ότι θα είχαν ένα αποτέλεσμα εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο θα είχαν αν πραγματοποιηθούν, εάν και όταν πλέον η Δανειακή Σύμβαση έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς. Είναι προφανές αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια δικαιολογημένη δυσαρέσκεια και οργή του κόσμου που απλά τροφοδοτεί τις τάξεις της αριστεράς και δεν νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία να κατανοήσουμε, βλέποντας και τα δημοσκοπικά ευρήματα, ότι η αριστερά ανεβαίνει, δεν είναι το 15% αυτή το οποίο είναι μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να είναι και το 40% άμα θέλετε, και ναι μεν είναι διηρημένη μεταξύ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ, συνεπώς δεν θα υπήρχε αν θέλετε δυνατότητα σχηματισμού μιας αριστερής κυβέρνησης, αλλά να έχει μια αντιπολίτευση 15% μέσα στη Βουλή και αν έχει μεταφορεί 40%. Άντε λοιπόν να έχετε μια κυβέρνηση από τα λεγόμενα αστικά δημοκρατικά κόμματα να προσπαθήσει να υλοποιήσει ένα εξαιρετικά σκληρό πρόγραμμα το οποίο θα μας έχει σαφέστατα κυβερνηθεί από τους Τροϊκανούς και να έχει μια αντιπολίτευση 40% μέσα στη Βουλή. Συνεπώς, νομίζω ότι χρειάζονται ορισμένες αποφάσεις να προκαλυφθούν. Τις έχει θέσει με απόλυτη σαφήνεια και ο Καραμαφέρης. Πολλοί κόσμος και ειδικότερα εσείς το μου ερωτηθήκατε γιατί μα δεν είπε κουβέντα ύστερα από τη συνάντηση που είχε πριν από μερικές ημέρες με τον Πρωθυπουργό και δεν έκανε καμία δήλωση και άλλησα διάφορα σενάρια μα τι κρύβει η σιωπή του γιατί δεν μίλησε ενώ ειδικότερα ήταν λαλίστατος και τα διάφορα.